λίγο την καθημερινότητά σου, ποια είναι. Τώρα. Ναι. Α, υπέροχη. Μόνο την παράσταση έχω. Τι κάνεις, ρε παιδί μου, ξυπνάς το πρωί, θα φτιάξεις πρωινό. Θα φτιάξω πρωινό. Θα προσέξεις τον εαυτό σου, φροντίσεις τον εαυτό σου. Ναι, ναι, με πετυχαίνεις. Μην μας πεις με τη λούζεσαι μόνο. Όχι, όχι, είμαι σε μια περίοδο που. Έχω λόγο που σου το ρωτάω. Έχω χρόνο να ασχοληθώ λίγο με τον εαυτό μου, γι' αυτό και γυμνάζομαι. Ασχολούμαι λίγο με τη διατροφή μου. Ασχολείσαι. Λίγο, ναι. Δηλαδή τι τρως. Έχω διαιτολόγιο. Αυτή την περίοδο, δηλαδή για 2 μήνες, κάνω μια διατροφή. Λίγο να στεγνώσουμε. Μα είσαι πολύ καλά. Γι' αυτό είμαι καλά, επειδή κάνω διατροφή. Α. Τελειώνω τώρα σε 10 μέρες. Είσαι επιρρεπής, δηλαδή. Σε οτιδήποτε αλμυρό είμαι επιρρεπής. Στο γλυκό δεν μου λέει τίποτα. Το γλυκό δεν μου λέει τίποτα. Το αλμυρό όμως. Εμάς αύριο εργείο θα μας ετοιμάσει ένα μοσαϊκό. Και για μας, ο φιάλτης, για μας εννοώ που δουλεύουμε στο θέατρο το βράδυ, ο φιάλτης είναι το μετά. Γιατί μετά την παράσταση θες να φας. Και θες να φας γιατί πολύ. Δεν τρώτε πριν εσείς. Δεν μπορούμε να φάμε πριν. Δηλαδή μεσημεριανό θα φάτε. Μεσημεριανό θα φάω γιατί έχω παράσταση 9 η ώρα. Άρα όταν την Κυριακή έχω παράσταση στις 5. Δεν μπορείς να φας μεσημέρι. Θα φάω κάτι πολύ ελαφρύ. Θα φάω γιατί μια μετά σαλάτα. Σου έρχεται. Ναι. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Οπότε μετά γίνονται εγκλήματα. Η Δέσποινα αυτό λέει, με καταστρέψατε εδώ στα θέατρα, θα γίνω τετράπακι, πεινάω μετά την παράσταση μου, λέει, πεινάω. Καλά. Τρώει αυτή όμως, δεν είναι. Τρώει, γιατί τρώει σωστά. Τρώει απ' όλα και ξέρει το σώμα της τι ποσότητα αντέχει, γι' αυτό διατηρείται έτσι. Τρώει, ναι, τρώει. Εγώ νόμιζα ότι θα είναι με μαρούλια και με ξηρούς καρπούς. Ναι, αλλά μπορεί να το ελέγξεις και να το κρατήσεις. Το ελέγχει, αλλά. Δεν γίνεται να τρως από όλα, να τρως και ποσότητες και να είσαι και. Δεν την έχω ακούσει ποτέ να λέω ότι όχι, από αυτό δεν θα φάω. Θα τα δοκιμάσει όλα. Εσύ την ήξερες πριν, τη Δέσποινα. Την ήξερα μέσω του Γιώργου. Του Καπουτζίδη, ναι. Είχαμε βρεθεί 1-2 φορές και ερχόταν πάντα και μας έβλεπε στις παραστάσεις που ήμασταν. Γιατί είναι στα musical που κάναμε τα τελευταία χρόνια με τη Θέμηδα τη Μαρσέλου. Και έρχονταν πάντα εργαστικά. Άρα, εσύ με τη Θέμη δεν έχει συνεργαστεί και άλλες φορές πολλές. Πρέπει να είναι το 5ο που κάνουμε. Το 5ο, μάλιστα. Η Θέμη για μένα είναι ένας πολύ πέρα από φίλη πια, εδώ και πολλά χρόνια φίλη. Είναι ένας άνθρωπος που μου έχει δώσει υπέροχες ευκαιρίες. Και είναι ένας άνθρωπος που ταιριάζουμε πάρα πολύ και στην αγάπη μας στο musical, αλλά και βλέπουμε με τον ίδιο τρόπο τα πράγματα. Η Θέμη για μένα έχει μια παιδικότητα και ένα ρομαντισμό που. Με συγκινεί πάρα πολύ και είναι χαρά μου να δουλεύω μαζί της και την ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ για όλα αυτά που μου έχει δώσει τα τελευταία χρόνια. Έχεις πω...